Θα ήθελα να σας καλωσορίσω κι εγώ με ιδιαίτερη χαρά στη Λαμία, στην πρωτεύουσα της Στερεάς Ελλάδας, στην διοργάνωση της τακτικής συνόδου των Βρετάνων και των Αντιβρετάνων των ΔΕΗ όλης της χώρας. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονικά στιγμή για το χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πολύ περισσότερο για μας, εδώ, στην περιοχή μας, στην περιφέρειά μας. Στην οποία όμως διοργάνωση ο Υπουργός λάβαμε γνώση της σχετικής επιστολής, αποφάσισε να μην είναι παρόν. Δεν νομίζω ότι έχουμε δείξει τέτοια δείγματα, ίσα-ίσα που είμαστε πολύ φιλόξενοι και ευγενικοί άνθρωποι, μας αρέσει ο διάλογος, εκφράζουμε τις απόψεις μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τα επιχειρήματά μας και προσπαθούμε να κερδίσουμε με τα επιχειρήματα, όχι με οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, που ο Υπουργός αποφάσισε να μην είναι σήμερα εδώ παρόν, αλλά η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και ο ίδιος εδώ και λίγο καιρό έχει ανοίξει έναν αποσπασματικό, επιτρέψτε μου, με άνισους όρους και πρόχειρο διάλογο που αφορά την συνένωση, τη συνεργασία ή όπως αλλιώς χαρακτηρίζεται των Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι Πριτάνης και Αντιπριτάνης, να πούμε ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια σίγουρα συνέβαλε θετικά στην πρόοδό της. Η επέκτασή της όμως, όπως και πολλά άλλα πράγματα, έγινε χωρίς ενιαία κριτήρια και άναρχα, εξαιτίας των λόγων που όλοι ξέρουμε, όλοι αντιλαμβανόμαστε. Η θετική συμβολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και στην αύξηση του πλούτου, η μικρή όμως, αλλά θετική, ήταν αποτέλεσμα και πολλών άλλων εγγενών αδυναμιών της πατρίδας μας τις τελευταίες δεκαετίες. Μέχρι σήμερα, η ποιότητα και η αποδοτικότητα κάθε πανεπιστημιακού ιδρύματος ήταν αυτές που βοηθούσαν την τοπική, την περιφερειακή και συλλογικά όλες μαζί μετά την εθνική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της συζήτησης που όπως είπαμε άνοιξε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για μια νέα αρχιτεκτονική στο χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου η χώρα μας να μπορέσει στη μεταμνημονιακή περίοδο να ξεκολλήσει από τις τελευταίες θέσεις και από τα διέξοδα στα οποία βρισκόμαστε και να προχωρήσουμε μπροστά, οφείλουμε όλοι να συμβάλλουμε με υπεύθυνο τρόπο, ώστε να βελτιώσουμε το εκπαιδευτικό μας απόθεμα και να εξορθολογήσουμε με δίκαιο τρόπο και με ενιαία κριτήρια το χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Γνωρίζετε, ακούσατε προηγουμένως και τον Περιφερειάρχη και τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων της Στερεάς Ελλάδας, ότι η περιοχή μας, η Στερεά Ελλάδα, και βεβαίως έχουμε και εμείς τις ευθύνες μας γι' αυτό διαχρονικά, υφίστανται περισσότερο από τις άλλες περιφέρειες τις συνέπειες των υστερήσεων στα πεδία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας. Γνωρίζετε καλύτερα από εμάς τι σημαίνει για την ανάπτυξη της οικονομίας και την πρόοδο της κοινωνίας και τους ρυθμούς μεγένθησής της η ύπαρξη μιας αποδοτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με όλους τους υπόλοιπους φορείς το 2018 που όλοι ζούμε. Δυστυχώς η Στερεά Ελλάδα διαχρονικά, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έχει στοχοποιηθεί, εγώ θα σας έλεγα και με δικές μας ευθύνες διαχρονικές, δεν κατάφερε να είναι παρούσα όπως οι άλλες περιφέρειες. Δεν θα επαναλάβω την επιχειρηματολογία που όλοι χρησιμοποιούμε και αντιλαμβανόμαστε για λόγους ισονομίας, δικαιοσύνης, η δική μας περιφέρεια δικαιούται ό,τι και οι υπόλοιπες. Αλλά οφείλω να σας πω, να υπογραμμίσω, ότι τα τελευταία 35-40 χρόνια που στην πατρίδα μας φτιάχτηκαν πανεπιστήμια, στη Στερεά Ελλάδα
στη Λαμία συγκεκριμένα και όχι μόνο, έκλεισε η Παιδαγωγική Ακαδημία Διετούς Φίτησης όταν οι άλλες παιδαγωγικές ακαδημίες μετατρέπονταν σε εκπαιδευτικά τμήματα τεταρτοετούς εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής δηλαδή εκπαίδευσης. Έκλεισε η Σχολή Εμποροπλοιάρχων στο Γαλαξίδι, που αν δεν κάνω λάθος αντικαταστάθηκε από μια επαγγελματική σχολή λυκειακού ή μεταλυκειακού επίπεδου. Και το Πανεπιστήμιο της Στερεάς Ελλάδας, όπως γνωρίζετε, ήταν το μόνο που δεν υπάρχει στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας μετά το σχέδιο Αθηνά. Μετά τη συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό Παιδείας, αναφέρθηκε και ο Περιφερειάρχης και ο Πρόεδρος της ΠΕΔ προηγουμένως, κινηθήκαμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς και μια ομάδα τεκμηρίωσης με επικεφαλή στον πρώην Πρίτανη και πρώην Υπουργό, τον Γιάννη τον Πανούση, μας κατέθεσε μια ολοκληρωμένη, τεκμηριωμένη πρόταση βασισμένη σε κριτήρια πανεπιστημιακά, ακαδημαϊκά και βεβαίως αυτή η πρόταση βρίσκεται στα χέρια του Υπουργού. Γι' αυτό ελπίζαμε και πιστεύαμε ότι σήμερα με αφορμή αυτή τη σύνοδο θα ήταν εδώ να ανταλλάξουμε δύο απόψεις. Πρόταση που σίγουρα έχει την υποστήριξη, την καθολική υποστήριξη των κατοίκων όλης της περιοχής, οι οποίοι νιώθοντας αδικημένοι διατρανώνουν με κάθε τρόπο πως δεν μπορεί με άνισα κριτήρια εμείς να είμαστε ακόμη μια φορά ερηγμένοι. Η πρόταση αυτή, την οποία ο Πρόεδρος είπε ότι θα έχετε στα χέρια σας να τη δείτε, γιατί μιλούμε με πριτάνης και αντιπριτάνης των τεχνολογικών ιδρυμάτων της χώρας, με πανεπιστημιακούς, είναι πρόταση για ένα σύγχρονο, καινοτόμο, πολυθεματικό πανεπιστήμιο που στηρίχτηκε στις απόψεις πολλών συναδέλφων σας, άλλων εν ενεργεία και άλλων νομοτήμων καθηγητών των πανεπιστημίων μας. Με αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια, οι οποίοι έχοντας εμπειρία και γνώση, ερευνητική δραστηριότητα και εμπειρία σε ζητήματα οργάνωσης, πρότειναν όχι άλλο ένα πανεπιστήμιο. Αυτό, αν θέλετε, θα είχε πολύ μικρότερη σημασία. Αλλά ένα άλλο πανεπιστήμιο, σαν αυτά που έχει ανάγκη η πατρίδα μας το 2018. Ένα πανεπιστήμιο που υπογραμμίζεται και στην πρόταση της ομάδας τεκμηρίωσης θα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει νέα γνωστικά αντικείμενα διεπιστημονικότητας. Δεν θα είχε ιδιαίτερη σημασία να προτείνουμε την ίδρυση άλλων σχολών πανεπιστημιακών που υπάρχουν σε άλλα πανεπιστήμια. Προτεραιότητας και αιχμής, ακολουθώντας τις πλέον σύγχρονες εξελίξεις στον χώρο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Δεν πρέπει να ξεχνούμε πως είμαστε στην εποχή της πληροφορίας, του διαδικτύου και εσείς ξέρετε καλύτερα από εμάς τις δυνατότητες που δίνει αυτή η νέα εποχή. Αυτό θα μπορούσε να συμβάλλει καθοριστικά και στην αποκέντρωση και να ανοίξει περισσότερο τις δυνατότητες συνεργασίας όχι μόνο σε επίπεδο χώρας, αλλά και με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, ενισχύοντας και την πανεπιστημιακή, την ακαδημαϊκή διπλωματία σε μια πολύ δύσκολη εποχή για την πατρίδα μας. Βεβαίως, να συμβάλλει και στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην περιοχή μας και όλα τα υπόλοιπα, μαζί βέβαια με την αύξηση της απασχολημότητας, την εξεύρεση της εργασίας, την κοινωνική κινητικότητα και τη μείωση της μετανάστευσης, καθώς μέσα στις προτάσεις υπάρχουν θέματα που αφορούν τη διαχείριση, την ένταξη, ίδρυση σχολών δηλαδή, που αφορούν την διαχείριση, την ένταξη των προσφύγων και βεβαίως την συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, αυτό που θεωρούμε ακαδημαϊκή κοινότητα και όχι μόνο ΑΕΗ, ΤΕΗ. Θα πρέπει να θυμίσω εδώ πως μαζί με την κατάργηση του Πανεπιστημίου είχε ιδρυθεί στα τέλη του 2014 με νόμο το Κέντρο Καινοτομίας Έρευνας, που περιελάμβανε όχι μόνο τη Στερεά Ελλάδα, αλλά και τη Θεσσαλία. Κυρίες και κύριοι Πριτάνης και Αντιπριτάνης, επειδή γνωρίζετε πως η βιωσιμότητα κάθε νέας εκπαιδευτικής δομής συναρτάται από την διαθεσιμότητα των πόρων, των υποδομών, του ανθρώπινου κεφαλαίου, θεωρώ ότι η ίδρυση του Πανεπιστημίου
με την συνεργασία, όποια συνεργασία αποφασίσει η πολιτεία με το ΤΕΙ, με το ΤΕΙ της Στερεάς Ελλάδας, και με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρίτανη, τους αντιπριτάνης του ΤΕΙ της Στερεάς Ελλάδος, τους καθηγητές, για την συνεργασία που έχουμε και για την προσπάθεια που κατέβαλαν τα τελευταία χρόνια, μετά το 2013 δηλαδή, και την συνένωση του ΤΕΙ της Λαμίας με το ΤΕΙ της Χαλκίδας και τη δημιουργία του ΤΕΙ της Στερεάς Ελλάδας, να ξεπεράσουν πολλά προβλήματα, εγγενείς αδυναμίες και να σταθούν πολύ καλά, να σταθεί το τεχνολογικό μας ίδρυμα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Έχουμε λοιπόν τις υποδομές, έχουμε τους ανθρώπινους πόρους, το επιστημονικό προσωπικό, είμαστε διατεθειμένοι και ο πρώτος βαθμός της αυτοδιοίκησης και η περιφέρεια να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο, και το εννοούμε αυτό, σε ένα άλλο πανεπιστήμιο σαν αυτά που έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Η απουσία, γιατί αυτό υπάρχει ως επιχείρημα πανεπιστημιακής δομής και η συνεργασία με το ΤΕΙ της Στερεάς Ελλάδας, θα μπορούσε να πει κανένας ότι δεν είναι πρόβλημα, ίσα-ίσα. Θα μπορούσε να αποτελέσει και το ισχυρό σημείο, αφού ένα νέο πανεπιστήμιο που δεν δεσμεύεται από υπάρχουσες δομές και ό,τι άλλο θέλετε, θα μπορούσε να καινοτομήσει σε πολλά επίπεδα, και η συνεργασία του με το ΤΕΙ της περιοχής μας, αλλά και γενικότερα με τα άλλα πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας, να έχουν ένα καθοριστικό αποτέλεσμα και ξεχωριστό αποτύπωμα από αυτά που γνωρίζουμε. Κλείνοντας το χαιρετισμό μου, θέλω να επισημάνω και πάλι ότι αυτή η πρόταση θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για συζήτηση, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, ενός αυτόνομου, αυτοδύναμου, ελκυστικού σε εθνικό, αλλά όχι μόνο σε εθνικό, και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο, ενός πανεπιστημίου στη Στερεά Ελλάδα, που έχει τα δικά του μπραντ, ξέρετε, έχει τους Δελφούς και τις Θερμοπύλες, σε ένα δίπολο ξεχωριστό, μαζί με τα υπόλοιπα που ανέφερε ο Περιφερειάρχης, και είναι η βιομηχανική περιοχή της χώρας. Γιατί είμαστε πεπισμένοι πως η περιφέρεια έχει όλες τις προϋποθέσεις, την πίστη των ανθρώπων, την συνεργασία όλων ημών των αυτοδιοικητικών πρώτου και δεύτερου βαθμού, και όχι μόνο, εγώ θέλω να πιστεύω και των άλλων θεσμικών εκπροσώπων, για να καταστεί η καρδιά του ακαδημαϊκού ιστού της χώρας στη σύγχρονη εποχή. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για την τιμή και θέλουμε την βοήθειά σας. Ευχαριστούμε πολύ.